Οι δικηγόροι τη Μονή επικαλούνται συνολικά 18 αποφάσει που έχουν εκδοθεί για τι 28 αγωγέ, τι οποίε έχει υποβάλει το ελληνικό δημόσιο και βάσει αυτών, όπω είπαν, δικαιώθηκε η Ιερά Μονή. Οι συγκεκριμένε αγωγέ αφορούσαν κάθε ακίνητο που ήταν αντικείμενο ανταλλαγή δημοσίου Μονή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, στι εν λόγω αποφάσει αναφέρεται ότι δεν είναι αυτονόητο πω η κυριότητα ανήκει στο δημόσιο και πω αυτή εξαρτάται κατά περίπτωση από του τίτλου που προσκομίζονται. Δεν υπήρχαν υπερεκτιμήσει στην αξία των ακινήτων, δηλαδή 18-0 υποσυνήγορο. Επί 100 χρόνια η Μονή προσπαθούσε να επιλύσει την ιδιοκτησιακή διαφορά με το δημόσιο με ειρηνικό και ωφέλιμο τρόπο και για τα δύο μέρη. Η υπόθεση στράβωσε για άλλου λόγου και όχι για την ουσία τη, τόνισε. Το βούλευμα λέει ότι όλα έγιναν στοχευμένα για να ανταλλαγούν με εκείνη τα φιλέτα. Η Μονή όμω είχε ένα όραμα να αξιοποιήσει το μετόχη τη στη λίμνη. Τα σχέδια αυτά προσέκρουσαν στου τοπικού παράγοντε, οι οποίοι έκαναν αγώνα, έκαναν λόμπινγκ, τόνισε. Ήταν ανθρώπινο και η πολιτεία θέλησε να λύσει το πρόβλημα. Τότε είπε η πολιτεία χρησιμοποιώντα και τοπικού βουλευτέ όπω τον κύριο να του διώξουμε. Πώ όμω να απολωτριώσουμε τη λίμνη, δεν έχουμε λεφτά. Να του δώσουμε αλλά και να φύγουν από εκεί. Από πρωτοβουλία τη πολιτεία ξεκίνησαν οι ανταλλαγέ. Το λέει και ο κύριο Κοντό, που ήταν βατοπεδομάχο τότε, ότι οι ανταλλαγέ ήταν επινόηση τη πολιτεία για να λύσει το πρόβλημα. Ενώ του δικαστήριου πάντω, οι συνήγοροι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν ένορ και βεβαίωσου του επιτίμου πρόεδρου τη Νέα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία όλε οι κυβερνήσει αποδέχονταν το ιδιοκτησιακό καθεστώ τη μονή στη λίμνη. Άρα, τον δεν είναι κατασκευή των μοναχών η όλη υπόθεση. Σημείωσε μάλιστα η υπεράσπιση πω ήταν πολιτική απόφαση να γίνει η επιστροφή των ακινήτων. Όσον αφορά στην απέτηση σχεδόν 250 εκατομμυρίων ω ζημιά του ελληνικού δημοσίου και 1,8 εκατομμύριο για ηθική βλάβη για την οποία παρίσταται ω πολιτική αγωγή, η υπεράσπιση είπε ότι η παράσταση πολιτική αγωγή στηρίζεται στην ψευδή παροχή του δημοσίου ότι του ανήκει η λίμνη και οι παραλίμνε εκτάσει. Η συμβολιογράφο Εκατερνή Πελέκη πάντω, υποστήριξε ότι βάση ειδική, ειδική για του συμβολιογράφου η η οδό για το ελληνικό δημόσιο να προβάλλει αστικέ αξιώσει από εκείνη ήταν η αγωγή κακοδικία, για την οποία όμω έχει παρέλθει από προθεσμία για την υποβολή τη, άρα έχει χάσει το δικαίωμα να γύρει αξίωση από την ίδια.